Πάμε λίγο στο Βόλι. Πάμε. Έχει και αγώνα σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε στη γραμμή τον Νικήτα Εφεμίδη. Νικήτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Καλησπέρα σας. Πώς είσαι, τι γίνεται, πώς το περιμένεις το παιχνίδι? Είχαμε την πρωινή προπόνηση, κάναμε μια ανάλυση και στο βίντεο. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι ανεβασμένος. Έχει κάνει μια πολύ καλή ανατροπή μες στον Ηρακλή πριν από λίγες μέρες, από 2-0 που έχανε σε 3-2. Είναι μια νεανική ομάδα κατά κόρον, ενώ έχει δύο μέσα ακραίους πολύ νέους, οι οποίοι βγάζουν διάθεση και πάθος και έμπειρους παίκτες, όπως είναι ο Πασαδόρος, ο Γιορντάνο. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να παίξουμε καλά για να το κερδίσουμε. Έχουμε και εμείς την ανάγκη τώρα να επιστρέψουμε στις νίκες, γιατί έχουμε αδικήσεις σε αυτούς μας. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, πρέπει να παίξουμε καλά. Νικήτα, παρότι είναι κλισέ, νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη για ένα καλό restart της ομάδας, έτσι δεν είναι? Γιατί μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην Ελλάδα, δεν έχει τα αποτελέσματα και που θέλει και ο κόσμος, αλλά και εσείς φαντάζομαι. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε, η ομάδα είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, έχει πολύ ψηλούς στόχους. Και έχουμε ξεκινήσει ουσιαστικά καινούργια ομάδα τελείως. Βέβαια. Δεν είναι εύκολο μερικές φορές να πιάσει την απόδοση που θέλεις. Είχαμε πάρα πολλούς αγώνες, Τετάρτη, Σάββατο, τα οποία βοηθάνε μεν στο να είσαι θεωρητικά πιο έτοιμα αγωνιστικά, αλλά χάνεις πάρα πολλές μέρες από προπονήσεις για να μπορέσεις να δέσεις περισσότερο την ομάδα. Πιστεύω ότι σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, άμα συνεχίσουμε να δουλεύουμε καλά, θα έχουμε συνεχώς τα επιθυμητά αποτελέσματα, γιατί όπως βλέπετε κι εσείς, έχουμε δύο πρόσωπα με τα παιχνίδια. Όταν πάνε πολύ καλά τα πράγματα, ουσιαστικά δεν δυσκολευόμαστε. Και όταν επιτρέπουμε, να το πω έτσι, τους αντιπάλους να κάνουν το δικό τους παιχνίδι, μην κάνοντας εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και τότε βάζουμε τον εαυτό μας σε δύσκολες καταστάσεις. Ναι. Και το βόλεϊ είναι ένα άθλημα δεν σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή θέλω να πω ότι στο ποδόσφαιρο μπορείς να κάνεις το 2-0 και να περιμένεις απλά το χρόνο να περάσει ενδεχομένως για να τελείξει το 90 λεπτό και να κερδίσει τον αγώνα. Στο βόλεϊ πρέπει να κερδίσει 3 σετ. Δηλαδή πρέπει σε 3 σετ να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλό σου. Είναι μια διαφορετική συνθήκη, η οποία έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες που ήμουν. Είχαμε κάποια διαστήματα στα οποία κάναμε το 2-0 και μετά ουσιαστικά επαναπαυόμασταν και αντιπιτιθόταν οι αντίπαλοι, γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν και χάναμε τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι σήμερα πρέπει να παίξουμε με πάρα πολύ πάθος, πάρα πολύ όρεξη κι εμείς, και να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλό μας, ακόμα κι αν προηγούμαστε 2-0 ενδεχομένως και πολύ στο τρίτο σετ. Δεν ξέρω πώς θα πάει το παιχνίδι, απλά λέω ένα υποθετικό σενάριο. Ναι, είναι και πρόσφατο αυτό που έγινε στη Σύρο. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω, Νικήτα. Αυτές οι μεταπτώσεις, ακόμα και μέσα στο ίδιο το παιχνίδι, είναι αποτέλεσμα της κούρασης από τα συνεχόμενα παιχνίδια, είναι έλλειψη συγκέντρωσης? Γιατί φαντάζομαι το έχετε κουβεντιάσει πολύ μέσα στην ομάδα. Το γιατί η ομάδα μπαίνει τόσο δυνατά και στη συνέχεια πέφτει και χάνει αγώνες, χάνει πόντους, χάνει σετ. Ναι, σίγουρα οφείλεται και στην κούραση. Και κάποιοι παίκτες έχουν βαρυνθεί παραπάνω, δεν το συζητώ. Αλλά νομίζω περισσότερο οφείλεται στο ότι δεν έχουμε ακόμα τους αυτοματισμούς που οι δεμένες ομάδες έχουν. Και με αυτόν τον τρόπο σύνοπτο ότι υπάρχει το γεγονός ότι όλοι θέλουμε να κερδίσουμε και το σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να το πω, ότι πρέπει να κερδίσουμε, δημιουργεί αυτό το συνέστημα, να το πω, το οποίο μερικές φορές όταν έρχονται δύσκολες στιγμές μες στο παιχνίδι, δεν παίζουμε τόσο ελεύθερα, τόσο με καθαρό μυαλό και βάζουμε τους εαυτούς μας στην μειονεκτική θέση. Αν όμως οι αυτοματισμοί έρθουν που θα έρθουν μες στην ομάδα και ξέρουμε ακριβώς σε κάθε μπάλα, σε κάθε πόντο, πώς πάει η υποδοχή, πώς πάει η επίθεση, πώς πάνε και τα λοιπά, τι πρέπει να κάνουμε, θα το στρώσουμε καλύτερα. Υπάρχει χρονικός ορίζοντας στο περίπου για το πότε η ομάδα θα φτάσει εκεί που θέλετε, ή θα βγαίνει από παιχνίδι σε παιχνίδι? Κοιτάξτε, αυτό δυστυχώς δεν μπορείς να το πεις, ακόμα και τον καλύτερο ειδικό του κόσμου να φέρεις. Ναι. Είναι διακοπτάκι, το οποίο ουσιαστικά μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή, και είμαι σίγουρος ότι όταν έρθει μετά θα έχουμε μια φοβερή απόδοση, γιατί η ομάδα είναι φτιαγμένη με παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν πάρα 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 πολύ καλά. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό το πράγμα, που δεν μπορεί να είναι από σήμερα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι μόλις θα έχουμε περισσότερο χρόνο στις προπονήσεις για να δουλέψουμε
περισσότερο το δέσιμο μας να το πω, θα έρθει σίγουρα το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, οι αυτοματισμοί αυτοί που θέλουμε και να βγάζουμε τα στοιχεία όπως μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί και εμείς απ' έξω βλέπουμε τους εαυτούς μας και καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας έχει πολλές μεταπτώσεις μέσα στην απόδοσή του. Δηλαδή έχουμε μέρη των σετ, ακόμα και ολόκληρα σετ, τα οποία παίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά και αντίστοιχα στα... Δεν ξεκινάμε πάντα καλά και μετά χάνουμε. Το Μαμβουχαϊκό, ας πούμε, ξεκινήσαμε να χάνουμε 2-0 και μετά αποφασίσαμε να παίξουμε και κερδίσαμε 3-2. Είναι λίγο περίεργο το πράγμα. Ναι. Δεν μπορεί να αποδοθεί ακριβώς. Και χρειάζεται η ομάδα και άλλες προπονήσεις και άλλο χρόνο και άλλους αυτοματισμούς για να πιάσουμε αυτό που μπορούμε. Υπάρχει περίπτωση, Νικήτα, η ομάδα να κουβαλάει ακόμα την πίκρα από τον αποκλεισμό του Champions League ή θεωρείς ότι το έχει αφήσει πίσω? Παρότι δεν επιτέθηκε ο στόχος. Θεωρώ ότι το αφήσαμε πίσω, γιατί εντάξει, είδαμε ότι εκείνη η ομάδα, ας πούμε, ήταν όχι με τα μεγάλα ονόματα, η γερμανική ομάδα, αλλά σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλά στημένη ομάδα, μια πολύ καλά δουλεμένη, όλοι μαζί, δηλαδή οι παίχτες γνώριζαν τι θέλουν ακριβώς να κάνουν. Στο γήπεδο σαν ρομπότ, να το πω έτσι. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι από τα παιχνίδια αυτά τα δύο αισθανθήκαμε ότι είχαμε ελπίδες για το κάτι παραπάνω στην πράξη, οπότε δεν νομίζω ότι μας επηρέασε. Το είδαμε ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι αυτή τη στιγμή, περάσανε και δίκαια περάσανε. Κοιτάμε το μέλλον το δικό μας στην Ελλάδα και στο ΣΕΒ. Απλά και στη ΣΥΔΟ, δηλαδή, που θα μπορούσε να έχει λήξει ένα παιχνίδι, αν όχι 3-0, 3-1 σίγουρα, γιατί στο τέταρτο σέτ προηγούμασταν πολύ. Και σε εκείνο το σημείο κάναμε μια μεγάλη κοιλιά και φέρνει. Είναι πολύ ψυχολογικό το θέμα. Και το άθλημα, θα μπορούσε να έχει κερδίσει 3-1 και να είσαι τέλεια τώρα για να πας πάλι με πάρα πολύ καλή ψυχολογία και διάθεση να ξανακερδίσεις άλλη μια φορά. Ενώ αυτή τη στιγμή μπαίνει και λίγο το πρέπει μέσα και το ότι πρέπει να αποδείξουμε και εμείς και σε αυτούς μας και στην ομάδα ότι δεν το παρατάμε, ότι είμαστε εδώ πέρα. Και εντάξει, αυτό λίγο φέρνει μια δυσκολία, να το πω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι η ομάδα φτιαγμένη με παίκτες με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Με παίκτες οι οποίοι έχουν κερδίσει πάρα πολλούς τίτλους και σίγουρα έχουμε περάσει όλη στην καριέρα μας σε καταστάσεις δύσκολες. Είναι πολύ σημαντικό να κοιτάς μπροστά, να μην τα παρατάς ποτέ και εν τέλει η δουλειά που γίνεται θα βγει. Η ομάδα έχει και τον κόσμο στο πλευρό της γενικότερα. Έρχεται ο κόσμος στο Παλατάκι, νομίζω και σήμερα. Ναι, ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ένθερμος και εντάξει, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Σίγουρα θα συνεχίσει να μας στηρίζει και ειδικά αυτοί που ήταν πάρα πολλά χρόνια κοντά μες στην ομάδα. Ξέρουν τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Περιμένουμε τον κόσμο και σήμερα να μας βοηθήσει, δεν το συζητώ. Από εκεί και μετά είναι στο χρέος μας να δείξουμε ότι το παλεύουμε 100% και είμαι σίγουρος ότι αν το κάνουμε αυτό, αν το παλέψουμε 100% θα πάρουμε και το αποτέλεσμα. Θεωρείς... Γιατί εν τέλει ο κόσμος αυτό που περιμένει είναι προσπάθεια πρώτα απ' όλα να δείξεις ότι πραγματικά δαγκώνεις λαμαρίνες, θα το πω έτσι, όταν μπαίνεις στο γήπεδο. Και αν το κάνεις αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει το αποτέλεσμα σήμερα. Νικήτα, θα έβαζες το Παναθηναϊκό στο γκρουπ των ομάδων που μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα ή θεωρείς ότι είναι υπόθεση των δύο, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού, ο φετινός τίτλος? Άμα ο Παναθηναϊκός μείνει με το ρόστερ που έχει τώρα, δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει τόσο ψηλά σε καμία περίπτωση. Αν γίνουν τρομακτικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου, ενδεχομένως να έχει περισσότερες πιθανότητες. Αυτή τη στιγμή, έτσι πως είναι στημένες οι ομάδες, είναι με τεράστια διαφορά θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είναι τα φαβορί και μετά από πίσω είναι ο Παναθηναϊκός, είναι ο Ηρακλής, είναι η ΑΕΚ, είναι η Σύρος, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες παίζουν καλά, αλλά όταν φτάσουν τα παιχνίδια που θα καίνε, να το πω, και όταν οι ομάδες είναι πραγματικά φορμαρισμένες, δεν θεωρώ ότι αυτό το σύνολο που έχουν τώρα μπορεί να χτυπήσει τους δύο που σας είπα πριν, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Μάλιστα, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω θα είναι ένας σκληρός αντίπαλος ο Παναθηναϊκός, σε περίπτωση που δεν πιάσετε το παπόδος, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Άμα μπούμε και πιστέψουμε ότι απλά θα κερδίσουμε επειδή οι άλλοι δεν θα παίξουν ή οι άλλοι δεν θα το πιστέψουν, είμαστε πολύ γελασμένοι και οι άλλοι βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή είναι ευκαιρία να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν πατάει στα καλύτερά του και θα μπουν μέσα μη έχοντας να χάσουν κάτι, γιατί ξέρουν ότι ακόμα και να χάσουν δεν θα τους κάνει τίποτα και θα μπουν να παίξουν το καλύτερο τους παιχνίδι, περιμένοντας να δείξουμε και εμείς σημάδια, να το πω έτσι, δυσκολία στο παιχνίδι μας και να καταφέρουν να πάρουν την νίκη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή ότι θα μπουν πάρα πολύ παθιασμένα, ναι. Θα μπουν να κερδίσουν γιατί ξέρουν ότι τώρα μπορούν και ενδεχομένως σε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες να μην μπορούν καν να πάρουν τεσέτ.
Έτσι, έχω παίξει και σε άλλες ομάδες που δεν είχαν στόχο το πρωτάθλημα. Βλέπαμε τους αντιπάλους μας όπως ήταν ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Αισθανόμασταν όταν η συγκυρία ήταν δύσκολη για αυτούς. Δεν είχαμε κάτι να χάσουμε, μπαίναμε να κερδίσουμε. Και πολλές φορές δεν έβγαινε. Ή κερδίζαμε ή παίρναμε κάποιο βαθμό ή οτιδήποτε. Ναι. Κάπως έτσι είμαι σίγουρος ότι θα είναι και ο Παναθηναϊκός σήμερα. Μακάρι λοιπόν να μην δώσετε δικαιώματα στον Παναθηναϊκό. Ας βρει αλλού. Αν παίξουμε αυτό που μπορούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να στραβώσει το παιχνίδι. Το θέμα είναι να παίξουμε αυτό που μπορούμε. Σας το ευχόμαστε. Δηλαδή, ο αντίπαλός μας είναι ουσιαστικά ο κακός μας εαυτός. Ναι. Ας ψάξει αλλού ο Παναθηναϊκός στις νίκες που θέλει και μπορεί. Συμφωνούμε. Ας μην του δώσετε το δικαίωμα και να ξεκινήσει μια καλή περίοδο για την ομάδα και να εμφανίζετε από αγώνα σε αγώνα καλύτερο. Γιατί νομίζω αυτός είναι και ο στόχος σας. Δεν γίνεται να πάει μια ομάδα από το 0 στο 10, αλλά μπορεί να πάει από το 5 στο 6 και στο 7. Η σταθεροποίηση ουσιαστικά είναι η σταθεροποίηση και μετά η σταδιακή άνοδος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη σταθεροποίηση. Παίζουμε μία 8, μία 2, μία 3, μία 5. Ας έχουμε μια βάση ότι ξεκινάμε να παίζουμε με 5. Ναι. Και ας είναι εβδομάδα σε εβδομάδα, ας ανεβαίνει και 0,25 η απόδοση. Σωστά. Δεν έχει θέμα, γιατί όταν έχεις μια σταθερή απόδοση, ξέρεις τι μπορείς να κάνεις, ξέρεις τι σου υπολείπεται, αλλά παρόλα αυτά προσαρμόζεσαι στον αντίπαλο, ειδικά στα ελληνικά δεδομένα που δεν είναι οι ομάδες κάτι εξωπραγματικό, και μπορείς ακόμα για μια σταθερή απόδοση να ξέρεις ότι θα πάρεις το αποτέλεσμα. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή μας λείπει αυτή η σταθερή απόδοση και αυτό είναι που σε προβληματίζει μερικές φορές και λες τι γίνεται. Αυτό, αλλά επειδή. Η ποιότητα και η εμπειρία υπάρχει σίγουρα. Και θα βγούμε, πιστεύω. Η ποιότητα, όπως λες πολύ σωστά, είναι κάτι το οποίο όμως μετριέται σε διάρκεια. Ναι. Το να μπορεί ένας παίχτης να κάνει, ας πούμε, να τελειώσει μια επίθεση από πάρα πολύ ψηλά, πάρα πολύ δυνατά, ή να κάνει ένα σέρβις που να πιάσει 130 χιλιόμετρα και να πιάσει άσο και να το κάνει μια φορά, δεν λέει κάτι. Αν μπορείς να το κάνεις 7 φορές στις 10, 8 φορές στις 10, εκεί ουσιαστικά είναι η ποιότητα στη διάρκεια. Mm-hmm. Σίγουρα υπάρχουν οι δυνατότητες, αλλά το θέμα είναι να βγάλουμε και αυτή την ποιότητα στη διάρκεια των σετ και γενικότερα των αγώνων. Ναι, και αυτό πολύ σημαντικό που λες. Ναι. Και αυτό πολύ σημαντικό. Ωραία. Καλή επιτυχία σήμερα, Νικήτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να είναι στο πλευρό μας όλοι να μας στηρίξουν σήμερα. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νικήτας Εφρεμίδης, ο λίμπερο του Δικεφάλου.